Γυρίζουμε σελίδα, πάμε σε ένα θέμα σημαντικό και το λέω αυτό γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που το συζητάμε και από τηλεοράσεως, είναι όμως από τις ίσως πρώτες φορές που βλέπουμε να μπαίνει η κουβέντα σε μια κανονική της διάσταση. Θα το εξηγήσω ευθύς αμέσως αυτό το οποίο λέω. Μιλάω για την αποκατάσταση της μετακίνησης εμποδιζόμενων χρηστών, να το πούμε λίγο πιο απλά. Πώς μπορούμε όλοι να μετακινούμαστε στην πόλη, ακόμα και άτομα με κινητικά προβλήματα, άνθρωποι με καροτσάκια, μαμάδες με καροτσάκια, όλοι εμείς που θέλουμε πάρα πολύ απλά να χρησιμοποιούμε την πόλη μας όπως ακριβώς μας αξίζει και μας ανήκει. Στα πεζοδρόμια της, στις διαβάσεις της, παντού. Είναι εφικτό. Συστήθηκε μια επιτροπή, Επιτροπή Προσβασιμότητας, γι' αυτή θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως. Θα καλωσορίσουμε στο πλατό τόσο τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, τον κύριο Γιάννη Αναστασάκη. Καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε. Καλό απόγευμα. Και χαίρομαι που είστε κοντά μας. Καλωσορίζουμε όμως και τον εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Κρήτης, τον κύριο Μενέλο Μαρκοδημητράκη. Καλό απόγευμα. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθατε. Και να πούμε ότι με ζωντανή σύνδεση θα είναι κοντά μας και η Γεωργία Ξημεράκη. Είναι, να τη βλέπουμε τώρα στον αέρα. Η Γεωργία είναι άτομο το οποίο μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου ή προσπαθεί να μετακινηθεί κατά πολλές φορές, γιατί και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μας αποκαλύπτει η Γεωργία και μπράβο και σε ευχαριστούμε. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει ψάχνω να βρω τη σωστή λέξη για να μην πω βλακεία των άλλων. Αλλά νομίζω ότι αυτή θα αφήσω, Γεωργία. Το να μην μάθει ο ένας να σέβεται τον άλλον είναι στα όρια της βλακείας. Και η Γεωργία πρόσφατα ήταν και θύμα ενός τροχαίου ατυχήματος στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, όταν καθώς αναγκάστηκες, Γεωργία, να περάσεις έναν δρόμο και έπρεπε να κοιτάξεις για να το διασχίσεις, τα κακοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα που ήταν στην περιοχή σου έκρυψαν την ορατότητα. Καλό απόγευμα. Γεια σας, γεια σας και από μένα. Λοιπόν, αυτό που πραγματικά είπατε και συμφωνώ απόλυτα, δεν κυκλοφορώ στην πόλη, αλλά... Να ζητήσω μία χάρη, Γεωργία. Επειδή ακούμε βόμβο, που σημαίνει ότι έχουμε ένα κινητό που παρεμβαίνει, κάποιος παίρνει τηλέφωνο, κάτι πρέπει να γίνεται, και είναι να ζητήσουμε από τον Ιορδάνη να σε βοηθήσει να το μετακινήσεις, γιατί ακούμε το βόμβο και δεν μπορούμε να ακούσουμε αυτά τα ωραία που λες. Για να το δούμε πάλι τώρα. Το κινητό πρέπει να κλείσουμε. Είναι κάπου κοντά σου ένα κινητό το οποίο παρεμβαίνει στον ήχο. Ναι. Οπότε να δώσουμε ένα λεπτό να απομακρυνθεί, να πάμε εδώ στο πλατό μέχρι να είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε τη ζωντανή σύνδεση. Για να την ακούμε και καλύτερα τη Γεωργία, γιατί δεν είναι λίγες οι φορές που και η Γεωργία και πολλοί ακόμα κόσμος μιλάει για την ανάγκη ισότιμης, ελεύθερης, κανονικής προσβασιμότητας. Το αυτονόητο. Όλων. Όλων. Έτσι ακριβώς. Το όλων είναι πολύ σημαντικό. Καλά το λες, Μενέλα. Όλων. Να πω κάτι που δεν θυμάμαι να έχει ξανακουστεί, ότι η Γεωργία ήταν η αφορμή της δικής μου ενασχόλησης με το ζήτημα. Ήταν λίγες μέρες μετά που είχα πάει στα τεχνικά έργα. Κάναμε μια βόλτα μαζί για να δω από τη δική της τη σκοπιά ποιες είναι οι πραγματικές δυσκολίες που συναντά σε αυτή την πόλη που δεν είναι φιλική για τους ευάλωτους χρήστες, για τους ανθρώπους που έχουν ένα εμπόδιο στην κίνησή τους, είτε αυτά είναι τα νήπια, είτε ηλικιωμένοι, είτε τα αμαία, είτε προσωρινά, είτε μόνιμα, είτε βέβαια οι μαμάδες με το καροτσάκι, όπως προαναφέρατε. Αυτή η βόλτα μπορώ να πω ότι ήταν μια βιωματική εμπειρία που μου άνοιξε τα μάτια. Και από τότε είπαμε ότι είναι ένα βουνό που πρέπει να ανέβουμε, γιατί το Ηράκλειο, λόγω ρημοτομικών προβλημάτων, λόγω κουλτούρας, λόγω κακοτεχνιών σε όλα τα έργα των αναπλάσεων του παρελθόντος, έχει πάρα πολύ δουλειά για να γίνει φιλικότερο. Το φιλικό είναι πολύ οραματικό. Φιλικότερο για όλους αυτούς τους συνδημότες μας. Και όμως το κάνουμε. Και λέω ότι αφού κατοχυρώσαμε ορισμένα πράγματα και μπορούμε να πούμε ότι έχουμε να δείξουμε, βάλαμε μπροστά και αυτή την Επιτροπή Προσβασιμότητας για πρώτη φορά στα χρονικά του Δήμου Ηρακλείου, που στην ουσία τι είναι, όλοι οι ενδιαφερόμενοι και οι εμπλεκόμενοι με την ευρεία έννοια του όρου, υπηρεσιακοί παράγοντες, άνθρωποι που εκπροσωπούν φορείς που εμπλέκονται με το πρόβλημα, όπως είναι ο Σύλλογος των Καταστηματαρχών Επισητισμού, όπως είναι εμπορικός σύλλογος, θεσμική εκπροσώπηση, όπως ο Μενέλαος από την Περιφερειακή Ομοσπονδία Τυφλών, έχουμε από την ΕΣΑΜΕΑ και οι άνθρωποι του Δήμου. Και ειδικοί εμπειρογνώμονες πάνω στο θέμα, καθόμαστε και βλέπουμε τι κάναμε,
πού βρισκόμαστε και τι πρέπει να κάνουμε, ώστε να προτείνουμε μια στρατηγική στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα πάρει βέβαια τη βούλα της διαχρονικής πολιτικής προτεραιότητας για να μην είναι κάτι προσωρινό. Άρα έρχεται μια επιτροπή η οποία Μενέλα εξετάζει, επισημαίνει, διότι είναι αλλιώς να τα υποπτεύεσαι και να φαντάζεσαι πώς θα παρεύεις και αλλιώς να τα ζεις στην καθημερινότητά σου. Η επιτροπή είναι ο ορισμός του τίποτα για εμάς χωρίς εμάς. Ένα πολύ γνωστό σύνθημα της ΕΣΑΜΕΑ. Είναι ίσως η πρώτη φορά που συμμετέχουμε και εμείς, οι άνθρωποι που βιώνουμε το πρόβλημα της κίνησης της πόλης βάσει της αναπηρίας που έχουμε, ο καθένας με τη δική του αναπηρία, είτε είναι κινητική αναπηρία, είτε είναι όρασης, είτε είναι κάποια άλλη. Λοιπόν, σε αυτή λοιπόν την επιτροπή καλούμαστε ουσιαστικά να βοηθήσουμε με την προσωπική μας εμπειρία το Δήμο Ηρακλείου να επιλύσει χρόνια προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην πόλη του Ηρακλείου. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια. Έχουμε ένα πεδίο, θα λέγαμε, εξαιρετικά ευνοϊκό από τη Δημοτική Αρχή, τον κύριο Αναστασάκη. Ξεκινήσαμε χθες με τη συγκρότηση της Επιτροπής. Ήδη έχουμε οριοθετήσει κάποια πράγματα και το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε και καρπούς από αυτήν την Επιτροπή. Η οποία, όπως λέω, αποτελείται σε ένα μεγάλο βαθμό από ΑΜΕΑ, από ανθρώπους που βιώνουμε το πρόβλημα καθημερινά και μπορούμε άμεσα και συγκεκριμένα πράγματα να πούμε ότι αυτό και αυτό και αυτό πρέπει να διορθωθεί. Στην πρώτη γραμμή. Είναι έτοιμη και ζωντανή μας σύνδεση για να έχουμε ξανά την Γεωργία Ξημεράκη κοντά μας. Γεωργία, τώρα εδώ έχει ξεκινήσει η κουβέντα σιγά-σιγά. Μιλάμε με τον Μενέλαο, μιλάμε με τον Γιάννη και τώρα σε ακούμε και μια χαρά. Δεν ακούμε αυτόν τον ενοχλητικό βόμβο. Θέλω λίγο έτσι να μοιραστούμε μαζί σου και την εμπειρία αυτής της πρόσφατης, δυσάρεστης εμπειρίας που είχες, που άνοιξε για μία ακόμα φορά τη συζήτηση για το πόσο πολύ μπορεί να κινδυνεύσει και η υγεία ενός ανθρώπου και η ακαιρεότητά του, όχι από δική του υπετιότητα. Εσύ πήγες απλά να διασχίσεις το δρόμο. Και μάλιστα με ένα πυρικό αμαξίδιο. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να κάνουμε? Για την ακρίβεια, πήγα να ανέβω στο πεζοδρόμιο. Ακόμα πιο... Ναι. Και η ράμπα ήταν μισογαλασμένη. Ναι, δεν την έχουμε τη Γεωργία και ήθελα τόσο πολύ να μιλήσω μαζί της. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Μια ο βόμβος, μια το σήμα. Λοιπόν, επιστρέφουμε πίσω ξανά σε εσάς όμως. Μενέλε, αν σου έλεγα το 1, 2, 3 των πρωταρχικών αναγκών της απόλυτης ιεράρχησης, ποιο θα έβαζες νούμερο 1? Λοιπόν, νούμερο 1 θα έβαζα, δεν θα έβαζα κάτι από τη Δημοτική Αρχή, θα είναι το επόμενο μάλλον. Ως νούμερο 1 λοιπόν θα έβαζα τη συμπεριφορά όλων των δημοτών, των πολιτών του Ηρακλείου. Θα ήθελα πολύ να είναι το ένα ακόμα μέλος, ως όλοι οι δημότες του Ηρακλείου και οι πολίτες της πόλης του Ηρακλείου που απαρτίζουν την πόλη, να είναι μέλη της επιτροπής αυτής. Θα ήταν ακόμα καλύτερο, θα έβαζα λοιπόν ως πρώτο τη συμπεριφορά ορισμένων. Δεν μιλάμε για ένα μεγάλο ποσοστό, μιλάμε για ένα ποσοστό 10% που όμως δεν σέβεται το αυτονόητο δικαίωμα του άλλου, του οποιοδήποτε άλλου, στη γίνηση στην πόλη του. Αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει βίωμα και να περάσει το μήνυμα στους ανθρώπους αυτούς που δεν σέβονται τους ανθρώπους γύρω τους, ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που όταν παρκάρουν, για παράδειγμα, εκείνοι στο πεζοδρόμιο με το μηχανάκι τους, πάνω στον οδηγό όδευσης, κάποιος άνθρωπος θα κινδυνεύσει προκειμένου να κατέβει κάτω από το πεζοδρόμιο και να περάσει. Όπως η Γεωργία. Όπως η Γεωργία, ακριβώς. Γεωργία, μας ακούς τώρα? Τώρα, ναι. Τέλεια. Αυτό έλεγε τώρα και ο Μενέλαος. Του ζήτησε να μου ιεραρχήσει τις προτεραιότητες. Μου λέει, σε πρώτο επίπεδο, δεν θα μιλήσουμε για πράγματα που πρέπει να γίνουν στο μακρινό μέλλον. Να αλλάξουμε λίγο συμπεριφορά. Και όχι όλοι. Εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν πάρει σοβαρά το ότι πρέπει να ανήκει ο δρόμος, το πεζοδρόμιο, σε όλους. Μου έλεγες για τη δική σου εμπειρία. Μου έλεγες ότι προσπαθούσες να κατέβεις ή να ανέβεις στο πεζοδρόμιο. Να ανέβω στο πεζοδρόμιο από μία ράμπα. Ακούω δύο φορές τη φωνή μου, αλλά θα προσπαθήσω να το πω.
Από μία λάμπα πήγα να ανέβω, η οποία ήταν μία λακκούβα εκεί μπροστά. Στην προσπάθειά μου εγώ να κάνω μία μανούβρα από το σημείο το καλό της τράπεζας, με χτύπησε ένα μάξι που ήρθε, που κατέβαινε κάτω το δρόμο. Εγώ έπεσα στο έδαφος, χτύπησε το αμαξί, εγώ έπεσα στο έδαφος και χτύπησα, είχα κάταγμα. Εκείνη την ίδια μέρα έκανα εγχείρηση. Μου περάσανε λαμάκια και έχω περίπου 32 οράματα και... Εντάξει, καλά πάω, αλλά... Γεωργία, αν σου ζητούσα να μας κοιτάξεις όλους, γιατί είσαι μπροστά από τον τηλεοπτικό δέκτη αυτή την ώρα πολλών ανθρώπων και να μιλήσεις σε όλους εμάς, για να πάμε στο πρώτο επίπεδο της απαραίτητης συναντήληψης, της ανάγκης να λειτουργούμε ο ένας μαζί με τον άλλον και όχι ο ένας εναντίον του άλλου. Τι θα ζητούσες, Γεωργία, σε πρώτο επίπεδο? Έχω δει πολλές φωτογραφίες να αναρτάς τον τελευταίο καιρό από τα λάθη τα οποία κάνουν οι περισσότεροι, κλείνοντας ράμπες, κλείνοντας δρόμους, παρκάροντας πάνω σε πεζοδρόμια. Ο λόγος είναι δικός σου, δεν θα σε διακόψω, γιατί ξέρω ότι και με την επιστροφή του ακουστικού υπάρχει ένα σχετικό πάντα ζήτημα. Τι θα ζήταγες από εκείνους που τώρα μπορούν να σε ακούσουν? Πιστεύω, από διάφορα που έχω ακούσει από ανθρώπους που έχουν κατά καιρούς παραβιάσει οι ράμπες και τέτοια, μία, όχι κακία, δεν το κάνει κανείς από κακία, καμιά φορά πιστεύω, έτσι νομίζω τελικά ότι είναι, ότι δεν γνωρίζουν τι είναι αυτό. Έχω ακούσει πολύ αστεία δικαιολογία το τι ήταν, για ποιο λόγο υπάρχει η ράμπα στο πεζοδρόμιο. Ή η όδευση. Δεν ξέρουν τι είναι αυτά τα πλακάκια που είναι για τους τυφλούς. Δεν ξέρουν απλά. Από μένα το μάθαν πάρα πολύ, μου λέει, από σένα το έμαθα. Οπότε, νομίζω ότι χρειάζεται εκπαίδευση. Εκπαίδευση, να μάθουμε τον κόσμο για ποιο λόγο υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Γιατί σας λέω, δεν το κάνει επίτηδες, ούτε από κακία, ούτε θέλει να μου δυσκολέψει τη ζωή. Έτσι τουλάχιστον θέλω να πιστεύω. Χρειάζεται λοιπόν να μάθει και πώς θα μάθει. Τα παιδιά θα μάθουν στο σχολείο. Θα τους πούν οι δάσκαλοι, θα τα εκπαιδεύσουν ότι αυτό το σωστό, ότι δεν εμποδίζουμε αυτούς τους ανθρώπους, ότι όχι. Θα μάθουν τα παιδιά, θα μάθουν, είμαι βέβαιη. Το θέμα είναι τι κάνουμε με τους οδηγούς του σήμερα. Οι οποίοι πρέπει να εκπαιδευτούν, Γεωργία. Δυστυχώς ο μόνος τρόπος είναι να... Ο μόνος. Φοβάμαι ότι είναι το πρόστιμο. Αν το κάνουν μία, δύο, τρεις, τέσσερις φορές σε διαφόρους, νομίζω κάποια στιγμή θα αρχίσει ο κόσμος να συνειδητοποιεί ότι το πεζοδρόμιο είναι πεζοδρόμιο, η ράμπα είναι ράμπα, για αυτόν τον λόγο. Γιατί ένας Έλληνας που πάει στο εξωτερικό είναι συνεπής, είναι νόμιμος, δεν παραβιάζει τίποτα. Γιατί εκεί ξέρει ότι ο νόμος ισχύει. Εδώ πέρα έχουμε ένα θέμα, νομίζουμε ότι εντάξει, θα μας βγάζει το πολύ, εμείς θα πάμε να βάλουμε το κουμπάρο μας, το θείο μας, το νονό μας, να μας βγει στην κλίση.
Κάποια στιγμή αυτό πρέπει να πάψει. Κάποια στιγμή ο Έλληνας δεν έχει λιγότερη παιδιά από το Γερμανό, από το Σουηδό, από το Γάλλο. Έχει χαλαρή εφαρμογή των νόμων. Αχ, βρε Γεωργία. Ναι, είναι, το είπες όπως ακριβώς το ζεις και αυτή είναι όλη η αλήθεια. Δεν υπάρχει λιγότερη παιδεία. Υπάρχει αυτή η έννοια, υπάρχει η αμάθεια του δεν ξέρω τι είναι αυτό. Και καλά το είπες, τα μικρά παιδιά θα μάθουν, αλλά τι γίνεται με τους χρήστες, τους ενήλικες αυτής της περίοδου. Αλλά είναι και αυτό, ότι σκέφτεσαι ότι θα την γλιτώσω. Αυτό προέγυψε πολύ έντονα χθες, ότι επί της ουσίας για να λυθεί, για να βελτιωθεί μάλλον αυτό το ζήτημα της συμπεριφοράς, έχει τρεις πτυχές. Τεχνικές παρεμβάσεις, να πω ότι με τις διαγραμμές που κάναμε στις γωνίες των πεζοδρομίων, που φαίνεται πολύ έντονα πλέον ένα μαξίδιο κίτρινο και μία κίτρινη διαγράμμιση, έχουμε πολύ με περιορισμένες παραβιάσεις, παράνομα παρκαρίσματα εκεί, υπάρχουν αλλά μειωμένα. Το ίδιο και με τις θέσεις των ΑΜΕΑ, που τις διπλασιάσαμε τα τελευταία χρόνια, τις βάψαμε και μπλε, άρα κανείς δεν μπορεί να πει δεν το είδα. Και βελτιώθηκε. Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι μέχρι να έρθει η παιδεία, που είναι θέμα καλλιέργειας μιας κουλτούρας που παίρνει πάντα χρόνο, χρειάζεται μια αστυνόμευση. Δημοτική αστυνομία, τροχαία. Δυστυχώς πρέπει καθένας να ξέρει ότι εάν παραβιάσει κάτι που στερεί το δικαίωμα του προφανές σε ένα συμπολίτη μας, θα την πληρώσει. Τόσο απλά. Και το τρίτο, με ή χωρίς μπάρμπα στην κορώνη. Με ή χωρίς μπάρμπα. Όπως είπε και η Γεωργία, να μην ευχαριστήσουμε η κυρία Στεμπαρόδο για να την αφήσουμε και να ξεκουραστεί, γιατί ξέρω ότι έχει ένα δύσκολο πρόγραμμα. Γεωργία, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέμβασή σου και όλα όσα είπες. Και εμείς την ευχαριστούμε, γιατί είναι πολύ χρήσιμο. Πάρα πολύ που ήμουν στις εκπομπές σας. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή ξεκούραση. Εδώ θα είμαστε. Γιατί εδώ ανοίγουν δρόμοι συζήτηση και επικοινωνία. Το τρίτο, λοιπόν. Το τρίτο ήταν. Κάναμε μία μίνι επιτροπή της Επιτροπής που θα προετοιμάσει το εκπαιδευτικό υλικό για να αρχίσουμε να πηγαίνουμε στα σχολεία και να, τουλάχιστον στα μικρά παιδιά, να επενδύσουμε, που καταλαβαίνουν πολύ πιο γρήγορα και στο τέλος της μέρας επηρεάζουν και τους γονείς. Αν το παιδί έχει καταλάβει τι είναι αυτές οι γραμμούλες, δεν θα αφήσει τον μπαμπά ή τη μαμά να παρκάρει εκεί, ο κόσμος να χαλάσει. Άρα, τους χρησιμοποιούμε τα παιδιά, σε εισαγωγικά το χρησιμοποιούμε. Όχι, καλά το λέτε. Ως πρεσβευτές αυτού του καλού μηνύματος, γιατί είναι ακόμα εύπλαστοι οι χαρακτήρες τους και νομίζω ότι μπορούμε να ελπίζουμε εκεί. Ο Δήμος από τη δική του την πλευρά δεν σταματά όμως, για να μην είναι θεωρητικό αυτό, γιατί κάπου έχουν κουράσει τα θεωρητικά, δεν σταματά με τις παρεμβάσεις. Φτιάχνουμε παιδικές χαρές που έχουν όργανα κατάλληλα για παιδιά αμαία. Βάλαμε πέρυσι τη συσκευή C-Track στον καρτερό που μπορεί κάποιος να μπει στη θάλασσα πάλι για πρώτη φορά στο Ηράκλειο. Έχουμε ελέγξει όλη την πόλη. Την περπατήσαμε βήμα-βήμα και είναι πάνω από 500 σημεία καταγεγραμμένα που χρειαζόμαστε είτε νέες δράμπες, είτε υπάρχει συστηματική παράνομη στάθμευση ή άλλα εμπόδια. Ή διακοπή για τον τρόπο που διακοπή. Ο Μενέλαος και όλοι όσοι έχουν ακριβώς προβλήματα στην όραση, θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν για να κινηθούν στην πόλη. Ξαφνικά χάνεται, η διαγράμμιση. Χάνεται. Δεν ξέρω, υπάρχει ένας ειδικός όρος. Η όδευση των τυφλών. Οδηγείο όδευσης τυφλών. Ναι. Δηλαδή, εγώ το έχουμε βάλει και σαν σημάδι, μιας που είπες για τα παιδιά, ναι, Γιάννη, ναι, και Μενέλα με την κόρη μου, όταν θέλει να περπατάει μόνη της. Σας λέω, να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο και να ελέγχω ότι είναι σε ένα σημείο, και όταν ήταν μικρότερο το κάναμε, κάπου κοντά, σε πολλά σημεία χάνεται αυτό το σημείο. Όντως. Και είναι δύσκολο. Ναι, αυτό είναι γενικότερο, θα λέγαμε. Εκεί θέλει μια γερή παρέμβαση από την τεχνική υπηρεσία, ούτως ώστε να διορθωθούν. Δεν είναι το θέμα ότι υπάρχουν οι οδηγιόδευσεις. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Και ότι μπορεί να σχηματιστούν πραγματικά διαδρομές, οι οποίες να είναι βολικές για έναν άνθρωπο, ο οποίος είτε χρησιμοποιεί την μπαστούνη είτε όχι. Γιατί και εγώ, για παράδειγμα, δεν χρησιμοποιώ μπαστούνη, αλλά κυκλοφορώ πάνω στους οδηγούς όδευσης τυφλών και μεγαλύτερη ασφάλεια. Έτσι. Αυτό ήθελα εγώ να πω. Εγώ θέλω να κρατήσω το γεγονός ότι πλέον παίρνουν ρόλο, φωνή και οντότητα οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι μέσα στη δική τους καθημερινότητα πρωταγωνιστούν όλα αυτά τα ζητήματα. Ακριβώς. Και μέσα από την ελόγω Επιτροπή Προσβασιμότητας ιεραρχούνται ζητήματα, διότι, καλά το είπατε μέσα σε αυτά τα λεπτά της συζήτησής μας, είναι αλλιώς να το ζεις και άλλο να το περιγράφεις το κάθε πρόβλημα. Εδώ μπήκατε στη διαδικασία της απόλυτης περιγραφής, παρότρισης, αλλά και
αν θέλετε, στην σωστή κατεύθυνση των ζητημάτων. Γιατί εσείς ξέρετε και ποια είναι η ιεραρχία αυτών των ζητημάτων. Και όπως είπαμε προηγουμένως, είπαμε ότι το πρώτο θέμα που βάζω εγώ είναι η συμπεριφορά των πολιτών. Το δεύτερο τώρα είναι η ανταπόκριση του Δήμου Ηρακλείου και της Εθνικής Υπηρεσίας. Αυτό το βάζω ως δεύτερο θέμα. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά προβληματάκια στα πεζοδρόμια, στους δρόμους, τα οποία αν δεν περπατάς εκεί μπροστά, δεν τα βλέπεις, δεν τα αντιμετωπίζεις. Είτε αυτά είναι σχάρες των δέντρων που έχουν σηκωθεί ή περιψωθεί και αν δεν το δεις καλά θα σκοντάψει με αποτέλεσμα να έχει σοβαρό πρόβλημα στο πόδι, είτε είναι κάποια σήματα, είτε είναι κάποια τσιμεντένια παγκάκια, τα λέω τώρα του αντιδημάρχου, τα οποία παρεμβάλλονται στο ξεκάρφωτο, στο πεζοδρόμιο, είτε είναι χώματα που έχουν πέσει. Μικροπαρεμβάσεις που είναι πολύ σημαντικές όμως για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής όλων των ανθρώπων που είναι χρήστες των πεζοδρομίων της πόλης Ηρακλείου. Αν δείτε αυτές τις μέρες, δουλεύουμε με τα συνεργεία μας στην αρχή της λεωφόρου Κνωσού, σε συνέχεια της παρέμβασης που έγινε στο Καπετανάκιο, στην Όαση, χαμηλά, και ανακατασκευάζουμε ράμπες που έγιναν με παλιές αναπλάσεις, αλλά είχαν αυτό το έρμο το δοντάκι, που είναι αποτρεπτικό όμως στο να ανέβει ένα αμαξίδιο. Τη Δευτέρα περνάει από Δημοτικό Συμβούλιο μια εργολαβία, ένα έργο καινούριο που θα φτιάξει 270 ράμπες. Δηλαδή περίπου τις μισές προβληματικές περιπτώσεις από αυτές που καταγράψαμε στα 32 χιλιόμετρα. Τόσο απλό, 60.000 ευρώ που θα πάει 40-30 μετά την έκπτωση και θα βελτιώσει περίπου το μισό από των διαδρομών μέσα στην παλιά πόλη. Έπρεπε κάποιος να ασχοληθεί. Και το ξαναλέω, αν θέλετε και με θάρρος πλέον, ότι το είδαμε ζεστά, οι υπηρεσίες μας καταλάβανε, οι υπηρεσιακοί παράγοντες, η Διευθύντρια Καθημερινότητας, η Δέσποινα Ζαχαριουδάκη, προϊσταμένη τμήματος κυκλοφορίας, η Πελαγία Χερέτη, ξέρουν ότι αυτή η δουλειά έχει πολλαπλασιαστικά ωφέλη και αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, βάλτε μου μια ανωτελεία. Για την Επιτροπή θα ξαναμιλήσουμε. Μόλις χθες είχαμε την πρώτη ουσιαστικά συνεδρίασή της. Κρατάμε το γεγονός ότι πλέον έχουμε αυτή την σπουδαία αλληλεπίδραση. Δεν τα λέει ο καθένας από μόνος του, ο ένας όπως τα φαντάζει και όλος όπως τα ζει. Εδώ βρήκαμε κοινούς δρόμους. Βρήκατε κοινούς δρόμους και συγκοινωνούν τα δοχεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγκεντρωθήκαμε όλους τους ακτιβιστές, τους φέραμε στην Επιτροπή, γιατί δεν φοβόμαστε τις επισημάνσεις. Ίσα-ίσα τους θέλουμε κοντά μας για να τα λύσουμε μαζί. Μπράβο. Δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα η Επιτροπή. Μπράβο, τι λέτε τώρα για την καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν κάτω από το βάρος και την πίεση της κακοτεχνίας και της δικής μου αμέλειας και δουλειάς. Και αναβαθμίζουμε για την εφαρμογή Δημότης που είναι η πρώτη αποστολή να φτιάξουμε στην εφαρμογή Δημότης μια ενότητα για αμαία που έχει υποδομές, τουαλέτες, προσβάσιμες διαδρομές, φιλικές επιχειρήσεις. Είναι μια εξαιρετική εφαρμογή και επειδή η τεχνολογία βοηθάει ειδικά τα αμαία ένα παραπάνω για να επικοινωνούν, ειδικά τους τυφλούς, μέσω αυτής της εφαρμογής, λοιπόν, μόλις θα εξυγχρονιστεί αυτή με τις δικές μας προτάσεις, θα είμαστε σε θέση όλοι πολύ καλύτερα πλέον να λειτουργούμε και ως δημότες της πόλης πιο αποτελεσματικά. Και εμείς όλοι μας. Δεν τη σταματάμε την κουβέντα, θα τη συνεχίζουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.